Hello, ladies and gentlemen. Ατμόσφαιρα, ατμόσφαιρα, ατμόσφαιρα. Έχουμε πήξει στην ατμόσφαιρα. Λοιπόν, άλλο ένα Liquid Review, παρέα εδώ μαζί, να δούμε μια νέα σειρά. Αυτή η νέα σειρά είναι από την Just Juice. Είναι η New Eyes σειρά, είναι αυτή εδώ, presented by Smokey. Τα υγρά μας τα έχει αποστείλει η την ευχαριστούμε πάρα πολύ και είναι και ο σημερινός χορηγός του σημερινού επεισοδίου ένα τυχερό θα κερδίσει ολόκληρη τη σειρά, όλη αυτή την παγωμένη σειρά την οποία βρίσκεται εδώ πίσω και θα μπορεί να λάβει μέρο με τη συμμετοχή του στο επόμενο live, Τρίτη και 13. Είναι η αγαπημένη μου μέρα και η πιο τυχερή μου μέρα. Δεν έχω κερδίσει ποτέ τίποτα, δεν βρίσκω ποτέ τίποτα. Δεν έχω πιάσει ποτέ το Τζόκερ ούτε Τρίτη και 13, ούτε Παρασκευή και 13. Δεν έχει καμία απολύτω σημασία όμω αυτό γιατί πρέπει να τη θεωρούμε τυχερή μέρα. Λοιπόν, όποιο θεωρεί το τον εαυτό του γρουσούζη, μην πάρει 3η και 13η στο live 10 η ώρα το βράδυ συμμετοχή. Θα μπορείτε εκεί να λάβετε μέρο όπω ξαναλέω για να κερδίσετε αυτή την υπέροχη σειρά. Την παγωμένη σειρά. Τι λέει όμω τώρα η Just Juice για αυτήν εδώ τη σειρά. Είναι παγωμένη. Πολύ παγωμένη. Έχουμε 5 φρουτάκια, 5 ωραίε γεύσει, 5 ε, ε, ιδιαίτερε γεύσει, οι οποίε κάποιε από αυτέ ξεχώρισαν, κάποιε όχι. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι κάποια συνταγή δεν ήταν καλή, απλά δεν ήταν το γούστο, μου το ξεκαθαρίζω από τώρα. Και πάμε να δούμε το πρώτο υγρό τη σειρά για εμένα. Θα το πω με δική μου σειρά, γιατί πρώτο πρώτο εδώ πέρα έχει τα μπέρις, μούρα, φραγκοστάφυλλα. Ναι. Και πάμε να πιάσουμε το Pure Mint. Το Pure Mint είναι τόσο παγωμένο που παγώνει και η κόλαση. Καθαρή μέντα. Στην κυριολεξία καθαρή μέντα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο υγρό, πάρα πολύ έντονο υγρό. Πραγματικά δεν είναι για all day. Είναι τόσο παγωμένο για τα δικά μου γούστα. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει από εδώ και κάτω, μέχρι για τον δισωφάγο, παγώνουν όλα. Εγώ το δοκίμασα για την ακρίβεια σε Handaly και σε Dead Rabbit. 35 βατάκια το maximum. Οκ, κοντέψα να με μαζεύουν από κάτω. Εντάξει, ξέρετε πώ είναι. Με τα αγαπημένα έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Είναι όμω πάρα πολύ ωραίο και καθαρό υγρό. Το σημαντικότερο. Πάμε να δούμε όμω το δεύτερο υγρό το οποίο είναι το Citron Coconut. Εδώ θα συναντήσουμε, εκτός από παγωμένο, δεν είναι τόσο παγωμένο στο το Pure Mint, θα συναντήσουμε και μια οξύτητα σε αυτό το υγρό λόγω του κίτρου. Το κίτρο παρεμπιπτόντως εδώ πέρα μου έβγαλε μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Μου έβγαλε μια ιδιαίτερη όξινη και γλυκιά. Ε, 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 Στη γεύση, μα, μαζί με συμπλήρωμα μαζί με την καρύδα. Και η καρύδα, αυτό που μου άρεσε στο συγκεκριμένο, είναι ότι δεν είναι τόσο ψηλά. Σε πολλά υγρά σαν με την καρύδα για καταλαβαίνει και λέω ότι μια καρύδα. Όχι, εδώ δεν θα πω ότι είναι σε δεύτερη μοίρα, αλλά θα πω ότι είναι αρκετά ισορροπημένη μέσα στο υγρό είναι κρεμόδε υγρό, την νιώθει κατευθείαν την κρεμόδη την υφή. Είναι συνδυασμό κρεμόδε με όξινο και συμπληρωματική καρύδα καρίδα. Αυτό μου, δίνει την αίσθηση εμένα. Η καρίδα δηλαδή δεν βρίσκεται σε πάρα πολύ υψηλού τόνου, βρίσκεται σε καθαρά συμπληρωματικό επίπεδο. Καταλαβαίνεις, το καταλαβαίνει, το νιώθει ότι έχει καρίδα μέσα, αλλά δεν παίζει τον κυρίαρχο ρόλο. Κυρίω είναι η αίσθηση τη κρεμόδη Όξινη γεύση που μπορεί να σου βγάλει το κίττρο και γλυκιά παράλληλα. Σου βγάζει και μια γλυκάδα. σω στην γλυκάδα βοηθάει και η καρύδα. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο άλλο συστατικό μέσα ή κάτι περισσότερο. Είναι παγωμένο, όχι τόσο όσο το πιουρ, όπω είπαμε, αλλά και πάλι δεν το αντέχω. Επίση δοκιμάστηκε στου ίδιου ατμοποιητέ. Και πάμε να δούμε το αμέσω επόμενο, το οποίο είναι το Grape Melon. Εδώ ξεκινάμε τα μουρά. Εδώ ξεκινάμε λίγο πιο έντονε γεύσει για εμένα. Εδώ η συνταγή λέει καλώ ορίσατε τον έσω σας αγαπημένο συνδυασμό φρούτων on the rocks. Παγωμένο, παγωμένο. Απολαύσε τα χυμόδη μαύρα σταφύλια στην που συνδυάζεται τέλεια με τον νόστιμο γλυκό πεπόνι στην επίγευση και μια συναρπαστική ατμιστική εμπειρία. Επίση on the rocks. Επίση παγωμένο, βασικά όλε οι παγωμένοι, μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Έχουμε ουσιαστικά μούρα Παντρεμένα με πεπόνι. Το μόνο που μπορώ εγώ να καταλάβω γιατί είναι και παγωμένο και δεν μου δίνει πολλέ επιλογέ να εντοπίσω κάποιε γεύσει είναι η γλυκάδα του πεπονιού μαζί με μαύρα ε, μούρα, μαύρα σταφύλια. Για την ακρίβεια. Τα οποία το έχει και επίση έχει και αυτό μια οξύτητα. Όχι όπω το κίτρο που αναφέραμε πριν, μια διαφορετική οξύτητα που βγάζουν τα, τα μούρα και τα σταφύλια. Ε, και νιώθει, το, το αγκαλιάζει η γλυκάδα του πεπονιού. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο για αυτό το υγρό γιατί δεν μπορώ να καταλάβω κάτι περισσότερο δηλαδή το, το, παγωμένο μου υπερκαλύπτει τουλάχιστον εμένα τις γεύσεις το συγκεκριμένο βέβαια το δοκίμασα και σε πιο πολλά περίπου στα 70-80 βατάκια μέσα στον Kennedy και εντάξει δεν ήταν κακό δεν είναι τόσο έντονο το σταφύλι δηλαδή σε σημείο να σε πνίξει το νιώθεις, το ακούς, η γλυκάδα του πεπονιού δεν μπόρεσα να ξεχωρίσω το πεπόνι Καθαρά, τη γλυκάδα, τη γλυκάδα του μόνο ε, μπόρεσα να καταλάβω, γιατί μάλλον μου το υπερκαλύπτει το παγωτικό. Τώρα, αν θα μπορούσα να το κάνω για all day, το συγκεκριμένο πιθανόν, γιατί έχει μια διαφορετική αίσθηση και μια διαφορετική ισορροπία την οποία μπορεί να σου δώσει. Είναι θέμα γούστου, είναι θέμα προτίμησης. Και πάμε να δούμε λίγο το επόμενο, το οποίο είναι... Αυτό ο απρόσμενο γευστικό συνδυασμό είναι βέβαιο ότι θα κάνει του γευστικού σα κάλικε να χορέψουν. Τα πιο ζουμερά μούρα που μπορέσαμε να βρούμε συμπληρώνονται άψογα από μια ελαφριά γεύση γλυκάνη σου και μια φρέσκια μέντα στην επίγευση. το μία φορά και δεν θα μπορείτε ποτέ να το αποχωριστείτε. Το συγκεκριμένο υγρό ήταν αρκετά μα αρκετά ιδιαίτερο. Όσο προχωράει η σειρά, βλέπουμε ότι Jazz Just Juice φροντίζει να μα εκπλήξει. Δεν έχει ένα τυχαίο συνδυασμό, δηλαδή μούρα, 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 φράουλα, μ, λεμόνι όχι. Σου αναμειγνύει διάφορα υλικά μέσα τα οποία μπορούν να κάνουν τη συνταγή πιο περίπλοκη, πιο με μεγαλύτερη ποικιλία, πιο ωραία. Στην πρώτη τσόρα κιόλα, καταλαβαίνεις ότι έχουμε την αίσθηση άγριων μπρο. Ο γλυκάνισος παίζει κυρίαρχο ρόλο, Βασικά, νομίζω ότι έχει λειτουργήσει και έχει ενισχύσει και το παγωτικό του εδώ. Διότι, σαν υγρό, δεν είναι τόσο παγωμένο όσο τα προηγούμενα. Απλά ο γλυκάνισο σε συνδυασμό με ένα μέρο παγωτικού το οποίο έχει μέσα, φαντάζομαι θα είναι λιγότερο σε ποσόστοση. Γιατί και ο γλυκάνισο μαζί με αυτό ανεβάζουν στα ύψη την, την ένταση. Αλλά εδώ έχουμε λίγο πιο ευδιάκριτε νότε. Και η μέντα ενισχύεται λόγω του γλυκάνισου γιατί και ο γλυκάνισο δίνει ένα boost στη μέντα, χωρί να υπερέχει όμω η μέντα, και δίνοντα μια ισορροπία στα μούρα. Υπάρχει η οξύτητα των μούρων, βασικά είναι μια πανδεσία, ένα μπέρδεμα γεύσεων. Σε μπέρδεμα, όχι, δεν θα, δεν θα το λέγα ακριβώ μπέρδεμα, έχουν την ισορροπία τη δική του, αλλά σου δίνει μια ωραία αίσθηση που νιώθει κατευθείαν το γλυκάνισο με το μούρο, την οξύτητα που βγάζονται και τα δύο, τη μέντα και το παγωτικό. Δεν είναι αυτή η σειρά η οποία είπα ακριβώ, είπα τι ακριβώ μου βγάζει. Ε, καθαρά για all day, πραγματικά. Όσοι κάνετε παγωμένα, γιατί δεν είναι εκείνο που σε χτυπάει πάρα πολύ, οπότε μπορεί να το ατμήσει άνετα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν θα μπορούσα να το κάνει σε 70-80-100 Watt, αλλα εγώ εκεί στα 60-70 βατάκια από το άτμισα ήταν πάρα πολύ ωραίο και μου άρεσε πάρα πολύ ο συνδυασμό γλυκάνη ο μεμέντα. Ήταν πάρα πολύ όμορφο, δηλαδή μου βγάζει μια ιδιαίτερη γεύση μαζί με μια ελαφριά γλυκάδα και όλο αυτό το πάντρεμα το οποίο έχει γίνει. Και πάμε να δούμε και το τελευταίο υγρό τη σειρά, το οποίο είναι μούρα, μούρα, μούρα. Γι' αυτό καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε ένα λαχταριστό, γλυκό και ζουμερό φραγκοστάφυλλο που αναμειγνύεται με φρέσκο λάιμ και μέντα για να σας προσφέρει το τέλειο δροσερό καλοκαιρινό υγρό. Όπως βλέπουμε στα τρία από τα πέντε υγρά η μέντα υπάρχει, δίνει λόγο. Μήπω έχει παίξει ρόλο και στο παγωτικό όλο των υγρών, γιατί δεν ξέρω αν έχει χρησιμοποιηθεί ας πούμε μενθόλη κάποιο είδος άλλου παγωτικού και τα σχετικά. Αλλά Νομίζω ότι παίζει το ρόλο της στον ή να ενισχύσει ή να ισορροπήσει το πάγωμα το οποίο βγάζει το κάθε υγρό. Εδώ όμως το συγκεκριμένο υγρό θα πω ότι στην πρώτη τζούρα νιώθει φραγκοστάφυλο, στη δεύτερη φραγκοστάφυλο, στην επίγευση φραγκοστάφυλο και για τελείωμα ένα παγωμένο φραγκοστάφυλο. Πολύ παγωμένα. Όχι, δεν είναι τόσο παγωμένο στα προηγούμενα, είναι το μόνο σίγουρο, αλλά η οξύτητα και η αίσθηση που βγάζει επίση το φραγκοστάφυλλο. Έχω βαρεθεί να μ' ακούω να λέω οξύτητα τον μούρων και το Φραγκοστάφυλλο. Αυτό μου βγάζει βασικά, τι να πω. τσιμπάει λίγο η αίσθηση λάι, μέντα, παγωτικό, χωρί να το κάνει πολύ παγωμένο. Βασικά πρέπει να είναι χαμηλά εδώ η ποσοστόση του παγωτικού και το, το ενισχύουν τα υπόλοιπα, του δίνουν μια άλλη λίγο πιο σπάει γεύση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εμένα προσωπικά μου τα υπερκαλύπτει όλα το φραγκοστάφυλλο. Είναι βασικά ένα ριμπένα στην κατάψυξη με λάιμ. Ωραίο υγρό, πολύ έντονο για τα δικά μου τα γούστα, αλλά ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω κάνετε υγρά τα οποία έχουν μούρα και φραγκοστάφυλλα, οπότε φαντάζομαι ότι όχι απλά θα τα ρατρέψετε, θα σας αρέσουν γιατί δίνει και αυτή την... Δίνει αυτή τη σπιρτάδα και την πινελιά το λάιμ με τη μέντα παρέα και είναι πάρα πολύ Ωραίο για εσά. Λοιπόν, η σύνοψη όλη τη σειρά. Μιλάμε για μια παγωμένη σειρά. Ε, κυρίαρχο ρόλο παίζει η μέντα, όπω είδαμε, σε τρία τουλάχιστον από τα πέντε υγρά. Ναι, στα τρία από τα πέντε υγρά η μέντα ε, κυριαρχεί. Μάλλον παίζει σημαντικό ρόλο ω προ το να δώσει μια διαφορετική αίσθηση γεύση ε, παγωμένου και τα λοιπά και τα λοιπά, εννοείται ότι τα μούρα δεν θα μπορούσαν να λείπουν μούρα στα φίλια και τα λοιπά από τέτοιες σειρές παγωμένες. Ε, θα ήθελα κάποια στοιχεία λίγο πιο έντονα, να είναι μάλλον λίγο πιο μπροστά και κάποια άλλα λίγο πιο πίσω, αλλά τι να κάνουμε, αυτή τη σειρά. Περιμένω τα σχόλιά σας κάτω στο, ε, στα σχόλια, περιμένω τη συμμετοχή σας στο live, πάρτε και δοκιμάστε τη σειρά. Η σειρά για να τη δείξουμε, όπως την είπαμε από την αρχή, είναι το Pure Mint. Είναι το Citron Coconut, είναι αυτό εδώ. Είναι το Grape Melon, ωραίο και αυτό. Είναι το Black Currant και Lime, είναι αυτό εδώ. Μάλλον τις ονομασίες δεν σας ανέφερα. Και το Wild Raspberries and anise με το γλυκάνισο. Βασικά μου ξεκινήσει και με αρέσουν τα υγρά με το γλυκάνισο. Δεν ξέρω. Ωραίο συστατικό. Αυτή εδώ ήταν η σειρά για την ακρίβεια είναι αυτή εδώ είναι καλοκαιρινή σειρά φρουτένια καλοκαιρινή παγωτικό πάρτε τους ντρίπερ σας, ρίξτε τα μέσα και απολαύστε το δεν έχω να πω κάτι λιγότερο ή κάτι περισσότερο g -Vapes. Is here. See you next time, bitches. Τα λέμε την επόμενη φορά, τα λέμε την επόμενη τρίτη, τρίτη και 13 και σας περιμένω να λάβετε μέρος στη συμμετοχή. Like, subscribe, share. Θα λέμε την επόμενη φορά.